Λαϊκές αγορές, μας δίνετε το βήμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα φάμε πολύ χρόνο. Λίγο, αλλά ουσιώδες. Σήμερα, λαϊκές αγορές. Το μόνο, δυστυχώς, που προβάλλεται έξω στην κοινωνία είναι τι? Το μάρκετ, οι διαφημίσεις και τέτοια. Η προβολή των λαϊκών αγορών από τα μέσα μαζικής. Πότε θα ξεκινήσει να γίνεται? Είναι κύριο αίτημά μας. Το δώσαμε, το δίναμε, το δώσαν οι ομοσπονδίες, το δώσαν όλοι. Και όταν μιλάμε για λαϊκές αγορές, σήμερα φαντάζει και είναι η όαση της ακρίβειας. Και γιατί? Πρωτογενής παραγωγικός τομέας, κύριε Κουτσούπα. Το στηρίζουμε. Εμείς παράγουμε, εμείς διαθέτουμε τα προϊόντα μας στον κόσμο. Σε πολύ καλή ποιότητα και σε τιμές ασυναγώνιστες σήμερα. Παρ' όλα αυτά, οι προβολές δεν υπάρχουν. Και δυστυχώς αντιμετωπίσαμε τον τελευταίο καιρό και τη νέα νομοθεσία. Μία νομοθεσία η οποία χρήζει τροποποίηση. Και είναι εύκολη η τροποποίηση, όπως είναι η νομοθεσία. Είναι ο 48-49, για την ακρίβεια. Τι λέει μέσα στην νομοθεσία? Ότι μπορεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ανά πάσα στιγμή, να συμπληρώσει όποιο άρθρο θέλει, όποιο προϊόν θέλει και όποιο θέλει να αφαιρέσει και όποιο θέλει να βάλει. Αυτό πρέπει να είναι μόνο στη νομοθεσία για τις λαϊκές αγορές. Δεν πρέπει να υπάρχει τον άλλο. Το έχουμε επισημάνει, το έχουμε πει. 1002. Δεν θέλω να φάω όλο χρόνο, δεν θέλω να προβώ σε καταστάσεις τώρα να αναφέρουμε για αυξημένα κόστη καλλιέργειας, μετακινήσεις, 1002. Αλλά δεν μπορώ να μην δεν καλύψω τους συναδέλφους μου σήμερα που είναι εδώ, που με κάνουν την τιμή να τους εκπροσωπώ. Δυστυχώς, κανένας μικροπολιτής λαϊκών αγορών δεν έχει το δικαίωμα να μπει σε κανένα ΕΣΠΑ, σε κανένα ΛΥΝΤΕ, σε κανένα αναπτυξιακό. Διότι πλέον στο αναπτυξιακό μπαίνουν μόνο οι εταιρείες πλέον. Αυτά τα πράγματα εμείς ζητάμε τη βοήθειά σας. Θα σας καταθέσουμε το υπόμνημα.